Καλησπέρα, φίλε κουρατέ του Λίπερο 104,4. Κλεισέ, δεν το είπε. Ναι, είμαι κλεισέ, το είπα. Ναι. Επηρεάζομαι από την. Είσαι πάρα πολύ ωραίο, Νίκο μου. Είσαι αδερφό. Καλά, εντάξει, εγώ κλεισέ μπορώ να πω τι πρώτε δύο φράσει. Θε να το πα λίγο, κλεισέ. Ένα ημίωρο. Πάω 24 η εκπομπή. Είναι πάω 24 το site και πάω 24 η εκπομπή. Ωραία. Εντάξει. Να διευκρινίσουμε λίγο κάτι. Ναι. Γιατί πρέπει. Πρώτα απ' όλα, ο Τζορμπατζόγλου, εντάξει, τα πήρε από αλλού και έφυγε. Ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Φίλος μας είναι, θα είναι, ό,τι και να γίνει. Εντάξει, καλά έκανε, επαγγελματίας είναι, το συζητήσαμε. Δεν έχουμε κάποια ένσταση από αυτού, ίσα-ίσα στην κουβέντα που κάναμε, εγώ δεν είχα καμία ένσταση απολύτως. Απλά πρέπει να ξεκαθαρίσω, επειδή με ρωτάει πολλοί κόσμος, αν αλλάζει κάτι στο site του ΠΑΟΚ 24, δεν αλλάζει τίποτα. Εγώ με τον Δημήτρη και τον Άκη παραμένουμε οι ιδιοκτήτες του concept, του project. Ωραία. Και ουσιαστικά αυτό θα είναι, θα ισχύει. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 104,4 θα ισχύει κανονικά μέσα στην διαδικασία που υπήρχε. Εντάξει. Κρίναμε σωστό ότι είναι καλό να δώσουμε χώρο και στη νέα γενιά, την ξανθιά που μιλάει κλισέ, ωραία, και το Μοσχοβίτη που το έχει ο άνθρωπος, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά που σιγά σιγά ανεβαίνουν. Αυτή είναι η εξελικτική διαδικασία σε όλα τα μημεία, σε όλες τις δουλειές. Πάντα πρέπει να φροντίζεις να δημιουργείς την επόμενη μέρα, ούτως ή άλλως η δικιά μας η γενιά ενεργεί στο ρεπορτάζ, δεν θα είναι για πολύ καιρό ακόμα. Εγώ πλέον δεν θεωρούμε ρεπόρτερ, είμαι κάτι άλλο. Ωραία. Άρα λοιπόν πρέπει να μπαίνουμε στην ίδια διαδικασία εξέλιξης, να ζυγίζουμε καταστάσεις κτλ. Κτλ. Από εκεί και πέρα λοιπόν, έτσι θα πάμε, έτσι κρίναμε όλοι μαζί, έτσι αποφασίσαμε και αυτά έχει ζωή. Όπως εγώ την έκανα κάποτε για να πάω στο 103, έτσι και ο Δημήτρης αποφάσισε για προσωπικό του όφελος, το οποίο συνδυαστικά μπορεί να εξελιχθεί καλά για όλους μας, εννοώντας ότι δημιουργείται χώρος για νέα παιδιά, αποφασίσαμε από κοινού λοιπόν να γίνει αυτή η κίνηση. Από εκεί και πέρα, επειδή ο κόσμος ασχολείται πάντα, καλό είναι να διευκρινίζουμε ότι το ΠΑΟΚ 24 μένει όπως είναι, έτσι θα είναι και δεν έχει κανέναν απολύτως φόβο να μην είναι έτσι. Αρκετά έμπειροι είμαστε για να διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα όταν προκύψουν αλλαγές, εξελίξεις, όταν διαμορφώνεται η αγορά διαφορετικά, όταν τέλος πάντων στο μυαλό μας έχουμε μια στρατηγική η οποία δεν μπορεί να αναλυθεί, γιατί δεν είναι καλό να ξέρει κανείς τον ανταγωνισμό πώς σκέφτεσαι και πώς μετράς εσύ τις ισορροπίες για τις δουλειές που κάνεις. Αυτά βέβαια ελάχιστα απασχολούν τον κοινό. Το κοινό όμως κάποιο μέρος αυτού θα πρέπει να γνωρίζει, γιατί μας στηρίζει τόσα χρόνια, ότι υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση η οποία δεν έγινε ποτέ αφορμή και λόγος για να δημιουργηθεί θέμα στις σχέσεις μεταξύ μας. Ίσα-ίσα οι σχέσεις παραμένουν ως έχει. Δεν αλλάζουν, έχει περάσει αυτή η σχέση ειδικά εμού και του Δημήτρη πολλά στάδια, μαζί ξεκινήσαμε ουσιαστικά. Μαζί εξελιχθήκαμε και τώρα πλέον, επειδή βαρέθηκα τον βλέπω κιόλας, θα είναι αλλού. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ύφος του ΠΑΟΚ 24, του ραδιοφωνικού και βέβαια οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό θα αλλάξει. Ίσα ίσα θα φρεσκαριστεί και θα πάει παραπέρα. Αυτή ήταν η τοποθέτηση που έπρεπε να κάνω εγώ ως ο leader του έργου εδώ πέρα. Και ξεκινάμε την εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 για να ενημερώσουμε, όπως πρέπει να ενημερώνουμε κάθε μέρα, το κοινό του ΠΑΟΚ, της μοναδικής ομάδας Βόρειο Ελλάδος που συμμετέχει στο θεσμό του Champions League σε όλες τις διοργανώσεις. Σωστά. Εσύ βγες και πες, φίλε, ότι δεν συμμετέχει. Για δεύτερη σεζόν. Για δεύτερη σεζόν. Ακούω κάπως στο Μοσχοβίτη σαν κικέ. Ναι. Έχουμε ένα θέμα. Είναι κικές. Εντάξει, κοίτα, άλλοι πληρώσανε πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Εντάξει, έχουν κάνει καριέρα εδώ άνθρωποι. Ξέρετε πότε έπαθα σοκ μια φορά, σας το έχω πει, με την Braunschweig. Όπου είχα συνάδελφο ο οποίος κολούσε λίγο και εμείς είχαμε φάει τα 7
και προσπαθούσαμε να κάνουμε διάλογο και κολούσε και ήθελα να πω από το μικρόφωνο στη Γερμανία και να τον το βγάλω το λαρίγκι. Γιατί έχει φάει 7. Εκεί και η μητέρα Τερέζα να σου μιλήσει, δεν είσαι στα καλά σου. Είναι 12 και 20, ξεκινήσαμε. Ξεκινάμε λοιπόν, αφού αναγκαστικά έπρεπε να κάνω μια διευκρίνηση γιατί γίνανε. Τοποθέτηση. Ναι, τοποθέτηση πρέπει να γίνει για να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε και λέμε δεξιά μου Νίκος Μοσχοβίτης, αριστερά μου Ελένη Μπούντου, η οποία θα μας πει για το δράμα της, της επιλογής της να ασχοληθεί με γυναίκα συνάδελφο από την Βασιλεία. Να σου πω κάτι, είπες πριν ότι είμαστε σε μια διαδικασία εξέλιξης. Έτσι, σε αυτή τη διαδικασία εξέλιξης μαθαίνεις πράγματα. Μαθαίνεις πράγματα, βέβαια. Εγώ αυτό το οποίο έμαθα από το παιχνίδι με τη Βασιλεία είναι μην βασίζεστε ποτέ σε γυναίκες. Και το λέει μια γυναίκα, έτσι. Κοίταξε, έξω είχα ένα ξέσπασμα, μια έκρηξη. Εδώ μέσα θα το θέσω πιο κομψά. Όχι, έκρηξη. Όχι, έκρηξη θέλουμε και εδώ. Ναι, έξω τι να το κάνουμε. Εδώ είναι το θέμα. Άμα ξαναπροσεγγίσω εγώ γυναίκα, συνάδελφο εννοώ, για βοήθεια, για βοήθεια. Από την Ελβετία ήρθαν οι άνθρωποι για συνεργασία, έτσι ακριβώς. Όπως τους βοηθάμε με δεκάδες, με ρεπορτάζ, πάω με κλίμα εδώ από την ομάδα, αντίστοιχα μας βοηθούν και τα άτομα τα οποία συνοδεύουν την ομάδα. Είναι αυτοί που μεταφέρουν τις λάθος ενδεκάδες που δίνουμε. Ναι, για λέγε. Μπράβο, πολύ σωστά. Ναι. Αυτό το αγωνίζεστε που υπάρχει. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και πάω στο γήπεδο της Τούμπας τη Δευτέρα που είναι οι συνεντεύξεις και βλέπω κοπέλα, και όχι μεγάλη τώρα, νεαρή κοπέλα. Τη βλέπεις μόνη της, συμπονάθεσαι. Μπράβο, ήταν μόνη μέσα στους άντρες, λέω. Ορίστε, να, η αντίστοιχη, λέω, την έκανα εικόνα, την ένιωσα άνθρωπό μου και λέω, δεν θα προσεγγίσω άντρα, ναι. Έτσι, θα πάω στην κοπέλα που είναι πιο εύκολο, πιο ευχάριστο, πιο, δεν θα παρεξηγήσω. Δικιά μας κοπέλα, ναι, η κοπέλα με κοπέλα, αλληλεγγύη, ναι. Όντως, πάω στην κοπέλα, έτσι, πάω στην κοπέλα κανονικά, πιάνουμε συζήτηση, καλύπτει ρεπορτάζ Βασιλείας, μόνο Βασιλεία, πηγαίνει με την ομάδα. Η Ελβετοαλβανίδα. Συνάδελφος, μπράβο, της Βασιλείας. Βασιλείας, ναι. Που συνοδεύει την ομάδα, είναι με πολύ καλές σχέσεις με όλη τη διοίκηση. Για λέγε, γυρίζει. Με πολύ καλές σχέσεις με όλη τη διοίκηση. Ναι. Έτσι. Και την έκλεισαν την κοπέλα εντός εισαγωγικών για να βγει εδώ στην εκπομπή. Την ημέρα του αγώνα επέλεξε να πάει στην Περαία για μπάνιο. Ναι. Στην Περαία για ωραία, παράδειγμα. Ωραία, ελβετή, εντάξει, ωραία, έτσι, ελβετή, και, ναι. Και δεν μπόρεσε να βγει, οπότε πρώτο κρέμασμα, έτσι. Γιατί έπρεπε να ηλιοκαεί. Την οποία Περαία βρήκε πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική. Για να καταλάβεις τώρα ποιοι άνθρωποι δεν πολέμησαν. Για συνέχιση. Έτσι ακριβώς. Πρώτη βόμβα εκεί έπρεπε να πέσει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είμαι χθες το χρόνο για να επιστρέψουν οι άνθρωποι γιατί ταξίδευαν, οπότε χθες δεν ήταν εφικτό να ακούσουμε πώς πέρασαν στην Ελλάδα, την εμπειρία, πώς είδαν την ομάδα, πώς είδαν τον ΠΑΟΚ. Και επικοινωνούμε σήμερα με την κοπέλα την αντίστοιχη. Δεν μπορούσε την ίδια, πάλι. Αυτή εδώ. Την ίδια. Ναι, την ίδια, ναι. Δεν μπορούσε πάλι. Είχε ένα meeting. Και κάπου εκεί ήρθε το δικό μου το ξέσπασμα. Σε πούλησε, δηλαδή επέλεξε πρώτη φορά στη ζωή σου για να καταλάβει και το κοινό. Να απευθυνθώ σε γυναίκα. Σε γυναίκα συνάδελφο. Μπράβο, για συνεργασία. Για συνεργασία. Έτσι. Και σε πούλησε η γυναίκα. Ναι. Καλώς ήρθες στον πλανήτη, Ελένη. Εδώ, γη. Και να σου πω κάτι. Πριν από λίγο μίλησα με έναν άντρα, ο οποίος ήταν επίσης στο γήπεδο. Κατευθείαν ο άνθρωπος, βεβαίως, σε πόση ώρα μπορείτε. Μετά κάτσε, κρίνεται για αυτό. Το 50% πήγε καλά. Το άλλο 50% θα φανεί όντως. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι απάντησε κατευθείαν. Θέλησε να συνεργαστεί. Πολύ ευδιάθετος, πολύ καλός. Θα δούμε αν θα βγει. Λογικά θα βγει ο άνθρωπος. Είπε: οκ, πιστεύεις ότι αν μου έλεγες εμένα ναι. Να συναναστραφώ με την Ελβετή συνάδελφο, ναι, Ελβετό, ναι. Ελβετοαλβανή πιθανότητα, ναι, ναι, ναι. Συνάδελφο από τη φωτογραφία που είδα. Πιστεύεις ότι τα κατάφερνα? Ναι. 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 Άρα βιώνεις έναν κοινωνικό επαγγελματικό ρατσισμό. Ναι, γιατί και εγώ με τους άντρες ναι. Αντίστοιχα τα καταφέρνω πάρα πολύ καλά, γι' αυτό έχω φίλους, καλούς, αν θέλεις, συνεργάτες με τις χώρες που έχουμε παίξει, με τις ομάδες που έχουμε παίξει. Και υπάρχει έτσι μια συνεργασία. Οπότε υπάρχει κάποια είδηση που μας αφορά. Στην Περαία να κάνει μπάνιο. Απλά για σένα μπορεί να ήταν πιο δύσκολο με έναν άντρα αντίστοιχα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό στους άντρες. Δεν βλέπω. Όχι, όχι. Εγώ δεν βλέπω. Δηλαδή μπαίνω μέσα και είναι αόρατη. Δεν τους βλέπω. Εγώ πάντα. Υπάρχει ένα μίσος ξεκάθαρο απέναντί τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με άλλη ομάδα. Την ώρα του 90 λεπτά υπάρχει μίσος. Και δεν υπάρχει συναδελφική αλληλεγγύη. Πριν τα 90 είναι αυτό. Εντάξει. Και σου δίνει. Υπότιτλοι ναι. Είπαμε οι φίλοι μια ενδεκάδα που ήταν
Σελήν. Σελήν. Η Σελήν. Η Σελήν, η γνωστή του Φόσκολου. Σελήν. Επειδή θα την ξαναβρούμε μπροστά μας. Θα της κάνουμε bullying. Στον επαναληπτικό. Μου ζήτησε βέβαια συγγνώμη σήμερα που δεν μπορούσε η Σελήν. Έχει meeting η Σελήν, φίλε. Έχει meeting. Ωραία. Τέλος πάντων. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το δράμα της Ελένης Μπούντου, λοιπόν. Απλά θέλω να σου πω ότι αν με δεις να κανονίζω συνέντευξη, συνεργασία, κάτι με γυναίκα. Και πρέπει να κανονίσεις, φώναξε με, Ελένη. Δεν το έχεις. Ξεκάθαρα με γυναίκες. Ο μάστορας. Ξέρω πάντα τι θέλουν να ακούσουν. Τίποτα, να σου πω κάτι. Έπρεπε κατευθείαν να πάω στους άντρες. Όταν τρως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Πάρα πολύ. Ναι, έτσι, μπράβο. Είδες. Πρέπει να πάμε γρήγορα στο διάλειμμα, γιατί έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού με ποδοσφαιράνθρωπο να αναλύσουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία, και ο οποίος είναι και πολύ άσχολος. Άρα πρέπει να πάμε τώρα στο διάλειμμα. Παρά 25 έχουμε μπει, ε. Είσαι το κουμάντο. Εσύ είσαι το κουμάντο. Τώρα, να ξέρεις. Δεν είναι πολύ ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ΠΑΟΚ. Δασκαλάκης πλέον έχει ανταγωνισμό. Έχει ανταγωνισμό. Ναι, ρε φίλε, ΠΑΟΞΑΚΙ. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Να είμαστε πάλι πίσω. Τρέχουμε. Τρέχουμε. Και τρέχουμε και χαίρομαι, γιατί φιλοξενούμε αυτή τη στιγμή έναν από τους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο όσο ελάχιστοι σε αυτή τη χώρα. Και μας αρέσει να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Και μακάρι να βρεθούν πολλοί σαν και αυτόν για να μας βοηθάνε κάθε μέρα να μιλάμε για ποδόσφαιρο στο επίπεδο που μπορεί ο ίδιος. Στην απέναντι όχθη, αυτό είναι κλισέ, Ελένη, της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι ο έμπειρος προπονητής, ο Αλέκος Βοσνιάδης. Αλέκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά, εσείς? Έμαθα ότι παρακολούθησες το παιχνίδι προχθές, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο έχει την εικόνα. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, ωραία. Πρώτα απ' όλα, εγώ αυτό που θα σας ρωτήσω είναι το εξής απλό πράγμα. Πόσο δύσκολο είναι για μια ελληνική ομάδα, με τις υποδομές που έχει αυτή, να έχει έναν υψηλό βαθμό ετοιμότητας 24 Ιουλίου? Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο, γιατί και είναι ακόμη στη φάση μέσα της προετοιμασίας και δεν έχει, μένει πολύ καιρό, ακόμη μέρες πολλές για να μπει στη διαδικασία του πρωταθλήματος. Αλλά και αν παρατηρήσαμε λίγο καλύτερα, μετά το 70 είδαμε να υπάρχει και λίγο μια πιστοχώρηση γενικά από θέματα δυνάμεων που διαχειρίστηκε βέβαια ο προπονητής του ΠΑΟΚ σωστά. Δεν είναι εύκολο να τελειώσεις μια χρονιά στο επίπεδο το αγωνιστικό που τελείωσε ο ΠΑΟΚ και να ξεκινήσεις μια άλλη στο ίδιο επίπεδο, εντάξει. Αυτό θα ήταν αδύνατο να συμβεί. Εννοείται. Αλλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Έχει μια ομάδα ίδια από την περσινή χρονιά, ίδιο προπονητή, και νομίζω ότι και αυτό το καλό ποδόσφαιρο που έπαιξε αναδιαστήματα έρχεται σε συνέχεια της περσινής χρονιάς. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ κάποια πράγματα ψηλά χρειάζεται για να μπορέσει η ομάδα να διεκδικήσει τα πάντα. Αν και είναι νωρίς, έπαιξε αρκετά καλό ποδόσφαιρο σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού. Ωραία. Έχουμε απέναντι, ο ΠΑΟΚ ήταν ο ανίσχυρος του ζευγαριού. Αυτό φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο? Εντάξει, εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα, όπως παρουσιάστηκε, μπορεί να την αντιμετωπίσει. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν δεν είχε δεχτεί το γκολ. Αλλά γενικά πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που ο ΠΑΟΚ μπορεί να διεκδικήσει την πρόκληση. Σίγουρα ήταν ο ανίσχυρος του ζευγαριού. Δεν το συζητάμε, είναι μια ομάδα η οποία και πέρσι έχει πολύ καλή παρουσία σε θεσμό, και μια ομάδα η οποία έχει γενικά, θεωρούσαν όλοι πλεονέκτημα, φαβορή, ότι είναι φαβορή στην αναμέτρηση, αλλά γενικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ αν επιδιώξει να, μετά από το αποτέλεσμα το χθεσινό, που το προχθεσινό, να πετύχει τέρμα επάνω, πιστεύω ότι έχει πολλές πιθανότητες να περάσει. Υπήρχε μια απαξίωση της Βασιλείας λόγω των κακών αποτελεσμάτων στα φιλικά, λόγω του κακού ξεκινήματος στο πρωτάθλημά της, λόγω των αρκετών αλλαγών. Εσύ τι είδες από τη Βασιλεία? Εγώ είδα μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στην πρώτη φάση του παιχνιδιού και μετά να μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι, για τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Είδα μια ομάδα που είχε μεγάλη διάθεση να αμυνθεί σωστά, να πιέσουν τις μπάλες. Γενικά ότι ήταν μια ομάδα η οποία είχε αρχή,
μέση και τέλος, αλλά γενικά πάω με τον τρόπο που ξεκίνησε το παιχνίδι και από κάποιο διάστημα και μετά πίεσε και ψηλά, δεν την άφησε να δημιουργήσει πράγματα. Νομίζω ότι και με την παρουσία του άλλαξε λίγο την κατάσταση. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα η Βασιλεία, η οποία δεν μπορεί να την υποτιμήσει κανείς και σίγουρα θέλει και μεγάλη προσοχή στο παιχνίδι στην Ελβετία. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να το ξεπεράσει εύκολα. Είναι μια ομάδα η οποία εμένα με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το θέμα, ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνουν στην μπάλα, πόσο μαχητική ήταν. Άσχετα αν μέσα επιθετικά δεν παρουσιάσαν και πολλά πράγματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτή ήταν μια ομάδα με πολλές απουσίες, με προβλήματα. Αλλά γενικά πιστεύω ότι στο ότι κάποιοι αισθάνθηκαν και ότι η Βασιλεία δεν είναι και κάτι το τρομερό, σε αυτό βοήθησε και η παρουσία του ΠΑΟΚ με τα καλά αγωνιστικά της διαθέματα. Ας μιλήσουμε λίγο στο τακτικό κομμάτι, γιατί τη Βασιλεία δεν την περίμενε κανείς να παίξει με τριάδα στην άμυνα, με τους φορ κάπως κλειστά μεταξύ τους, τέλος πάντων, έτσι όπως παίζανε. Είναι δύσκολο για μια ομάδα, μάλλον είναι πιθανό να ευνηδιαστεί και να χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί στο παιχνίδι αυτό, στο τακτικό κομμάτι. Σίγουρα. Σίγουρα, γιατί διαφορετικά αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε σχηματισμός, αλλά... είδαμε πόσο δυσκολεύτηκε η κατάσταση στην αρχή με τον Πρίβιτς να μπορούν να την αντιμετωπίζουν εύκολα. Μια κλειστή γραμμή αμυντική και πίσω από μια τριάδα που μπορούσε να δημιουργήσει, να δεχτεί δηλαδή ότι ερχόταν από σέντρες και για να τα αντιμετωπίσει. Μια ομάδα που είχε τον τρόπο να στο αμυντικό της κομμάτι όταν αμυνόταν να δημιουργεί μια πεντάδα πίσω, 5-4-1 σχεδόν. Κλειστοί χώροι και ήταν μέχρι να προσαρμοστεί ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι και το αρχικό διάστημα, γιατί αν θυμάστε καλά για κάνα τετάρτο μέχρι και την πρώτη ευκαιρία που έγινε από τη μεριά της Βασιλείας στο ανεγνωριστικό ξεκίνημα του παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ έδειξε να έχει λίγο πρόβλημα. Ναι, και αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει με την προσαρμογή στους σχηματισμούς. Ακριβώς. Να περιμένουμε μια εικόνα στον επαναληπτικό σαν αυτή που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, που ο ΠΑΟΚ προηγούνταν και δεν χρειαζόταν να πάρει ιδιαίτερα ρίσκα, περιμένοντας το λάθος του αντιπάλου. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να μην περιμένει. Θα είναι καλό να ευνηδιάσει. Έχει τη δυνατότητα ΠΑΟΚ να το κάνει, έχει τις προσφυριτές που μπορούν να βρουν σαν ανοιχτό χώρο να κάνουν να βρουν τη Βασιλεία ανοιχτή και να την δημιουργήσουν πρόβλημα, αλλά γενικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ και στην κατοχή μπορεί να το πάει το παιχνίδι σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού και στο να ελέγξει τον ρυθμό, αλλά εγώ θεωρώ ότι ένα γκολ θα το τελειώσει την πρόκληση. Γι' αυτό είναι κάτι που δεν είναι ότι το τιμική η ομάδα θα το έχει σαν κατεύθυνση. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει. Και αν σκοράρει μετά θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αν σκοράρει και πρώτος θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Καλά, πρέπει να ψάξει τον γκολ δηλαδή. Πώς επηρεάζει το γεγονός ότι μια καινούργια ομάδα όπως η Βασιλεία που κάνει μια ανοικοδόμηση, ουσιαστικά μια ανακατασκευή κάνει αυτή την περίοδο, πουλώντας παίκτες που δώσε υπεραξία και παίρνοντας καινούργιους. Πόσο δύσκολο είναι για μια ομάδα όταν βλέπει ότι το πλάνο του προπονητή της δεν βγαίνει, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί το ψυχολογικό κομμάτι? Κοιτάξτε, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν και, από ό,τι βλέπω από τις ειδήσεις, υπάρχει ακόμη και σκέψη για αλλαγή προπονητού. Έτσι λένε κάποια δημοσιεύματά τους. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λέω είναι ίσως η φάση, είναι η στιγμή που ο ΠΑΟΚ όλα αυτά μπορεί να τα εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία ξαναχτίζεται, μια ομάδα που δεν της ήρθαν τα καλά αποτελέσματα, μια ομάδα με, ξέρετε, και λίγο γκρίνια παραπάνω. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το ξεπεράσει. Δηλαδή, εντάξει, αυτές οι ομάδες αυτού του επίπεδου φαντάζομαι ότι τις λύσεις μπορεί να τις βρούμε γρήγορα, αλλά νομίζω ότι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ο ΠΑΟΚ πρέπει να την εκμεταλλευτεί. Να εκμεταλλευτεί την όλη κατάσταση της Βασιλείας από το ξεκίνημά της. Να δημιουργήσει ουσιαστικά τις φοβίες, να τις ενισχύσει τις φοβίες που ήδη υπάρχουν. Ακριβώς.
Κοιτάξτε, φανταστείτε ένα παιχνίδι που μπορεί να ξεκινήσει και ο ΠΑΟΚ να κάνει τις πρώτες εμφάσεις. Να είναι η ομάδα που θα δείξει ότι εμείς ήρθαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, να αμυνθούμε σωστά, αλλά σας βρούμε και ανοιχτούς, θα έχετε θέμα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι ψυχολογίας παιχνιδιού, καταλάβατε. Δηλαδή πιστεύω ότι, γι' αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να περιμένει. Και μην πάει τώρα λέγοντας αυτά σε κάποιο το μυαλό ότι να βγει να παίξει το παιχνίδι του και τα χαζά που λέμε. Να έχει το πλάνο του και από εκεί μετά να βγει πραγματικά στην επίθεση. Να διεκδικήσει την πρώτη ευκαιρία, να διεκδικήσει τον γκολ. Δηλαδή θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία του παιχνιδιού. Ξέρεις, αν μπει σε παιχνίδια και κυρίως εμείς που τα ζούμε από μέσα, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει αυτός που υπολογίζεις ότι θα έρθει για να κάνει άμυνα, να σου κάνει την πρώτη φάση. Βέβαια. Να σε τρομάξει, να σε μαζέψει, να σε αγχώσει. Και σε μια ομάδα φανταστείτε που η ψυχολογία δεν είναι στο καλύτερο της, έτσι. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τα προβλήματά της. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε την πρώτη φάση, αλλά είναι μια ομάδα με συνοχή, άρα αυτομάτως βρήκε και τις απαντήσεις. Κάτι αντίστοιχο δεν θα συμβεί προφανώς άμα ο ΠΑΟΚ κάνει την πρώτη φάση στη Βασιλεία. Στη διαχείριση του αγώνα του δεύτερου σε σχέση με αυτό που είδαμε στο πρώτο, θα σκεφτόσουν κάτι διαφορετικό σε σχέση με το αρχικό σχήμα? Δηλαδή στο μυαλό μου έχει ρόλο σε αυτό το παιχνίδι ο Καντουρί. Μπορεί να είναι εντελώς λάθος, εντάξει. Αλλά όταν μιλάμε για έλεγχο του αγώνα, είναι ένα θεματάκι. Κοιτάξτε, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς θα πας στο ρυθμό και ο ρυθμός πώς πάει. Ναι. Έχοντας και την μπάλα στα πόδια σου, έτσι, και την καλή κατοχή, μείνει σε μια ομάδα η οποία θα χάνει εύκολα την μπάλα και θα τη βάλουν μέσα στην αιστεία της. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ το κάνει αυτό, το καταφέρνει. Μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να πάνε το ρυθμό εκεί που πρέπει. Και σίγουρα θα, πέρα από όλα αυτά, πέρα από την κατοχή του, που είναι πολύ σημαντικό να έχεις την μπάλα στα πόδια σου για να μην κινδυνεύεις. Να έχεις εσύ, δεν κινδυνεύεις, είναι σημαντικό. Η ταχύτητα που θα βγει στην επίθεση, εκεί πιστεύω ότι θα δημιουργήσει προβλήματα. Δηλαδή έχει τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να έρθουν από πίσω, από όλες τις θέσεις και να δημιουργήσουν πρόβλημα. Βλέπουμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο, πέρα από τον γκολ του Κάνιας που ήρθε με ένα σουτ έξω από την περιοχή και με μια η προηγούμενη φάση είναι εξαιρετική του Κάνιας. Βεβαίως. Που δημιουργείται μια σχέση εκεί στην επίθεση ανάμεσα σε τρεις παίχτες και καταλήγει τελικά στον Κάνιας που μπαίνει στην περιοχή και σουτάρει. Βέβαια εκεί θα μπορούσε να έχει καλύτερη εκτέλεση, αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ μπορεί με τον κορμό που έχει από πέρσι και τη δουλειά που συνεχίζεται από την περσινή χρονιά να δημιουργήσει τέτοιες συνεργασίες. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Επειδή μιλάμε και διαχείριση του αγώνα και πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το πώς μπορεί να εξελιχθεί ένα παιχνίδι, για τον προπονητή είναι θέμα που δεν έχει δεύτερο φόρ? Είναι θέμα που δεν έχει αριστερό μπακ δεύτερο? Κοιτάξτε, εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό. Και τις ανάσες να του δώσει, γιατί εντάξει, έρχεται ένας φόρ από το παγκόσμιο κύπελλο, δεν είχε τις ανάσες, δεν είχε το χρόνο. Μπορεί αυτή την περίοδο, τον είδαμε ότι έγινε αλλαγή γύρω στο 83, δηλαδή ήταν ήδη σε φώναζε η αλλαγή του. Σίγουρα θα υπήρχε, αν υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής από πίσω που θα μπει μέσα στο παιχνίδι και θα, και πέρα από τη φρεσκάδα που θα δώσει, θα άλλαξε τη μορφή. Ο ΑΟΚ έπρεπε να έχει την επόμενη λύση ήδη. Αλλά εντάξει, τώρα ξέρετε, οι ομάδες οι μεγάλες έχουν τον τρόπο τους, έχουν τη σειρά τους, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για το σχέδιο. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ πάντως, ο προπονητής ήταν καλύτερα, με το φόρ ήταν καλύτερα, με την επιλογή του φόρ δηλαδή, με την θέση του αριστερού μπακ ήταν λιμένα και εντάξει, εγώ λέω, εξακολουθώ να λέω και πάλι, ότι θα ήταν και λίγο καλύτερα αν υπήρχε και ένα πιο ποιοτικό στο πρωτής. Ναι. Για το βάθος δηλαδή, ή την πρώτη γραμμή? Για την πρώτη γραμμή δεν υπάρχει βάθος. Εντάξει, τώρα ήρθε ένας ποδοσφαιριστής. Μια μεγάλη μεταγραφή, θεωρώ ότι δεν έφυγαν και τίποτα εκεί. Που έπρεπε σε αυτό το παιχνίδι να είναι μέσα. Μάλιστα. Άρα δεν είναι έτοιμος ποδοσφαιριστής. Άρα ήρθε μια μεταγραφή που
Έπρεπε θέλει να είναι και από ετοιμότητα. Και... μπορεί να θέλει το χρόνο της, αλλά όταν γίνεται μια τέτοια επένδυση, μια επένδυση, γίνεται μια τέτοια μεταγραφή σε αυτό το κόστος, πρέπει ότι έρχεται ένας παίχτης, μπει και παίζει. Δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ εκεί έχει πίσω στη θέση, αν ο ποδοσφαιριστής που ήρθε αργήσει να ετοιμαστεί, γιατί μου λένε ότι δεν είναι έτοιμος, αν αργήσει να ετοιμαστεί, πιστεύω ότι θα είναι πρόβλημα και για την ομάδα. Γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει λύση εκεί. Φαίνεται ότι από πέρσι το λέγαμε, ήθελε να ποδοσφαιριστεί ο οποίος να ενισχύσει, να είναι στην πρώτη γραμμή. Η συνοχή πάντα τώρα φτάσει μέχρι ένα επίπεδο και από εκεί και πέρα χρειάζονται και λύσεις σίγουρα πιο ποιοτικές. Εννοείται ότι θα χρειαστεί 2-3 παίκτες που να του αλλάξουν την κατάσταση, να βελτιώσουν δηλαδή την ήδη πολύ καλή εικόνα την περσινή. Βεβαίως. Εγώ εύχομαι ο ποδοσφαιριστής που ήρθε να στο επόμενο χρονικό διάστημα να είναι αυτός που πρέπει και να μπει μέσα και να παίξει το ρόλο που πρέπει και για την κατάσταση που ήρθε, έτσι. Πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ εκεί ήθελε ενίσχυση, φαινόταν και από πίσω. Ήθελε να παίξει πρώτης γραμμής που να έχει και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να μπορεί να, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που χτίζει το παιχνίδι της, να ανοίξει το παιχνίδι από πίσω, να έχει και μια κατάσταση που να τον εμπιστεύονται όλοι. Ταχύτητας, διαβάσματος, παιχνιδιού, τα πάντα. Μακάρι ο ποδοσφαιριστής που ήρθε το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι αυτός που πρέπει και να δώσει τη λύση. Πάντως δεν είναι και όλα στο ποδόσφαιρο υποκειμενικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, για μένα το καλύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στα φιλικά ήταν αυτό που έπαιξε χωρίς φόρ απέναντι στη Θεάουα, με Καντουρί και Πέρκα μπροστά. Έχουμε δει τη Ρώμα παλιότερα να παίρνει πρωτάθλημα με τον Τότι στην κορυφή. Μήπως τελικά όλα είναι στο μυαλό μας και υπάρχουν πάντα οι λύσεις? Εννοείται. Αλλά είναι και καθαρά τι έχει στο μυαλό του, γιατί έχει στο μυαλό του προπονητή της ομάδας. Το να χρησιμοποιήσει κάτι από όλα αυτά που λέτε και στο παιχνίδι της Βασιλείας. Δηλαδή να βρει ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά στην κορυφή και να... και με την ταχύτητα και με την ενέργεια μπορεί να είναι μέσα πλάνο. Είναι ανάλογα τι ποδοσφαιριστές έχεις και τι σχεδιάζεις, τι έχεις στο κεφάλι σου. Δηλαδή σε κάποιους που είναι απ' έξω μπορεί να φανεί παράξενο οποιαδήποτε επιλογή. Και αυτό που θα έχει επιλέξει ο προπονητής να ταιριάζει απόλυτα στους παίκτες στην ομάδα του και να βγει στο καλό της ομάδας. Γι' αυτό βλέπουμε και όπως αναφέρατε τα παραδείγματα πριν με χωρίς κορυφή και με ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να κάνουν και στο συνδυαστικό παιχνίδι και στην ταχύτητα και στο ένας εναντίον ενός να κάνουν άλλα πράγματα. Κλείνοντας, θέλω να κάνω μια κουβέντα λίγο, γιατί στο μάτι του προπονητή είναι εντελώς διαφορετικός ο ρόλος ενός ποδοσφαιριστή από ό,τι στα μάτια της κοινής γνώμης των θεατών κτλ. Είχαμε μια κουβέντα χθες για τον Μπέλκα. Για μένα, παραδείγματος χάρη, που έχω κάνει και 5 κουβέντες με το προπονητικό team του ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος που πιέζει στην ανάπτυξη του αντιπάλου. Για το κοινό, ψάχνει τα νούμερα, το goal, την assist, που τα έχει και αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση, τέλος πάντων, δημιουργικά είχε δύο πολύ ποιοτικές στιγμές, την πάσα στον Γκάνιας στη φάση που αναφέρατε πριν και, και το τελείωμα που πήρε λίγο ύψος και βγήκε μπάλα out, αλλά επί της ουσίας από εκεί έπρεπε να γίνει το τελείωμα, τώρα είδε την αιστεία πλέον. Ακριβώς. Δηλαδή παρόλο που υπήρχε αριστερά του παίχτης, αν θυμάμαι καλά, ναι. Με την ταχύτητα που έρχεται βλέπει την αιστεία. Ακριβώς. Και είναι σε καλή θέση για να εκτελέσει. Εντάξει, πήρε την επιλογή, δεν πήγε μέσα. Ναι, απλά αλλά νομίζω ότι έκανε σωστή ενέργεια. Τι είναι πιο σημαντικό για τον προπονητή, το να καταστραφεί από καλή πίεση η ανάπτυξη του αντιπάλου από την πίσω ζώνη ή να ψάξεις ένα γκολ και μια assist? Κοιτάξτε, να ξοδέψω ενέργεια για το να καταστρέψω. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό. Ναι. Είναι, ο ΠΑΟΚ βλέπουμε και από πέρσι, από την εποχή που ανέβηκε πολύ ο Πέλκας, ο οποίος κάνει πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι μόνο το μία assist, μία εκτέλεση. Είναι ο τρόπος που πιέζει, είναι τακτικά πολύ καλός, πρισάρει ψηλά, κλέβει πολλές μπάλες ο ΠΑΟΚ, που δημιουργεί αυτόματα ρήγματα, δηλαδή μπορεί να τελειώσει με μια assist στον αντίπαλο. Πιστεύω ότι ο Πέλκας είναι ένα από τα μεγάλα κεφάλαια για τα επόμενα χρόνια για τον ΠΑΟΚ. Ο τρόπος του, ο τρόπος του πρεσάρει, που ξεμαρκάρεται, που γενικά είναι ένα παιδί το οποίο δείχνει ότι τα επόμενα χρόνια με πολλή δουλειά, έτσι,
και με περισσότερο ρημότητα θα, θα έχει ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Ήδη έχει έναν ποδοσφαιριστή τόπο. Mm. Στο χέρι του παιδιού είναι να πάρουν τα μυαλά του αέρα, αυτοί που είναι γύρω του να το συμβουλεύουν σωστά, να μην ξεφεύγει. Και πιστεύω ότι έχει ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, πειθαρχημένο και προσφέρει όλα αυτά που λέτε. Εγώ πιστεύω ότι και στις ασύντες και στα τέρματα που πετυχαίνει και στον τρόπο που πιέζει και στο τακτικό κομμάτι είναι πολύ βελτιωμένος ο Φέλκας. Και βλέπουμε ότι το πλάνο γενικά του Λουτσέσκου είναι τον ποδοσφαιριστή τον θέλει να μην αφαιρεί κάποια πράγματα μέσα από το γενικό καλό της ομάδας. Δηλαδή να είναι αποκλειστικά πάνω στο πλάνο. Έχει τρεξίματα, έχει πίεση, έχει εξαιρετικό να έχεις ένα τέτοιο εργαλείο πίσω από την κορυφή σου, ο οποίος μπορεί και στο κομμάτι της οργάνωσης να βγει να συνδυαστεί και στο κομμάτι της πίεσης να συνεισφέρει και πολύ γρήγορα να έρθει σαν δεύτερος επιθετικός. Γενικά είναι, λέω και πάλι για τον Μπέλκα, ότι πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια με επόμενες χρονιές, δηλαδή με την εμπειρία που θα αποκτάει ο ΠΑΟΚ, θα έχει έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Πιστεύω ότι, και να πω και το τελευταίο, πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα να το κρατήσει. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που έχουμε όλοι. Ένα τελευταίο σχόλιο για τον Ζαμπά που τον είδαμε πρώτη φορά στην Τούμπα. Εντάξει, θέλει το χρόνο του, αλλά έχει στοιχεία. Δείχνει ότι υπάρχει ταχύτητα, υπάρχει το πάθος, υπάρχει η ενέργεια, υπάρχει το ένας εναντίον ενός. Σίγουρα θα χρειαστεί το χρόνο του για να μπει σε αυτά που θέλει η ομάδα. Στο πλάνο που λέω εγώ, στο τακτικό κομμάτι, στο να βρει τους χρόνους του, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι ένα χρονικό διάστημα πήγε από θέμα ετοιμότητος. Εντάξει, γενικά πιστεύω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα βοηθήσει. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι έχει λύσεις αν κατορθώσει να κλείσει και τις θέσεις που εκεί είναι τα προβλήματά του. Που δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Είδε, όπως είπαμε προηγουμένως, στη μία θέση που θα ήθελε κάτι να μπει να παίξει απευθείας. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλή παρουσία και έρχεται σαν συνέχεια της περσινής του χρονιάς. Εμένα, εγώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, ας μην ξεχνάμε, λέμε για τον Μπέλκα, λέμε για τον Ζαμπά. Έχει πολύ καλή παρουσία και από κάποιο διάστημα και μετά το παιχνίδι και Λιμιός. Είναι ένα project μεγάλη πολύ δύναμη, ενδιαφέρον. Μεγάλη δύναμη, ταχύτητα, να έρθει από πίσω. Πολύ καλό στο τακτικό κομμάτι. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τον κρατάει πιο πολύ το ότι πρέπει να είναι καλά τακτικά στη θέση του, αν θα μπορούσε, ξέρεις, με λίγο παραπάνω ξεκούραση να κάνει και αυτές περισσότερες ενέργειες, να έχει πιο καλή παρουσία στην περιοχή, αλλά γενικά είναι ένα παιδί το οποίο το βλέπουμε και αυτό να έρχεται με μεγάλη δύναμη για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό θέμα εμπειρίας και διαχείρισης δυνάμεων νομίζω δεν είναι κάτι παραπάνω. Ακριβώς, γιατί τώρα ξέρετε, είναι στο τακτικό κομμάτι, τον βλέπουμε βοηθά πολύ αμυντικά, πολύ να κλείσει τις πλευρές πίσω, να είναι εκεί που πρέπει όταν η μπάλα είναι στους χώρους ή στους απέναντι ή στον δικό του χώρο. Γενικά είναι πάνω στο κομμάτι που εφαρμόζει ο προπονητής του πολύ μέσα, δηλαδή πολύ προσαρμοσμένος. Και θεωρώ ότι είναι μια λύση, γιατί και αυτός, μην ξεχνάτε το πώς πάει να πιέσει και με τι ταχύτητα έρχεται από πίσω, είναι... Μόνο και μόνο η ενέργειά του στο δεύτερο γκολ που κλέβει, δίνει σωστά, βγαίνει... Φεύγει στο χώρο, χώρο. Ναι, και πέρα από εκεί και μετά είναι και να μην ξεχάσουμε το σημαντικό που λείπει από πολλούς ποδοσφαιριστές. Έβαλε την μπάλα στην περιοχή, όχι στην τύχη, στόχευση. Η μπάλα πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Ένας με τέσσερις, εντάξει. Ακριβώς. Πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές, ξέρετε, σε αυτό το επίπεδο βγαίνουν στην ενέργεια να έρθουν για να μείνει μόνο μια σέντρα γενικά, ότι μπει την μπάλα στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό. Εκεί διαφέρει ο παίχτης, εκεί ξεχωρίζει ο παίχτης. Με τόσο κόσμο να βρει το μοναδικό παίχτη που έχει εκεί να στοχεύσει πραγματικά. Γενικά είναι και αυτό ένα παιδί το οποίο πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα κάνει σπουδαία πράγματα. Είναι καλό το ότι ο ΠΑΟΚ έχει νεαρούς που έρχονται από κάτω. Είναι, πιστεύω, στα σύνδεση της ομάδας. Βεβαίως. Και πρέπει να προσεχθούν και ιδιαίτερα αυτά τα παιδιά. 100%. Κύριε Βοσνιάτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική κουβέντα που είχαμε.
γιατί την έχουμε ανάγκη βασικά αυτή την κουβέντα, γιατί και ελάχιστοι την κάνουν δεδομένη χρονική στιγμή στη χώρα. Ας ελπίσουμε να γίνουν περισσότεροι. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία κουβέντα, όντως. Αλέκος Φορτινιάδης, φίλε, εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Δεν είναι. Είναι ο ποδοσφαιράνθρωπος που μιλάει. Βρες μου εσύ. Είναι μεγάλη υπόθεση να κάνεις την κουβέντα με προπονητή που ζει ομάδες, παίκτες και όλα αυτά. Και όχι να. Που βλέπει, καταλαβαίνει. Έτσι. Παρακολουθεί. Δηλαδή, ας πούμε, ο προπονητής έμενε σε αυτό το κομμάτι του στόπερ. Το οποίο εμείς μπορούμε να το έχουμε αφήσει λίγο πίσω μας. Έτσι. Προσωπικά, όχι, αλλά ναι, ναι, κατάλαβες που ναι. Το λέω ότι δεν το έχουμε, ρε παιδί μου, σαν προτεραιότητα οι περισσότεροι. Αλλά σου λέει ο προπονητής ότι εκεί είναι πιθανό ο ΠΑΟΚ να θέλει κάτι. Είπε και τα στοιχεία που χρειάζονται. Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω, αλλά με πρόλαβε. Οκ. Ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμα. Είναι 1 και 2 πρώτα λεπτά. Πάμε στο διάλειμμα. Σε λίγο είμαστε πάλι πίσω με νέα συνέντευξη. Βρήκες άντρα. Ε? Μόνο με άντρα βγάζω άκρη. Μπράβο, μπράβο, Ελένη μου. Πάμε. Να είμαστε πάλι πίσω. Τρέχουμε. Είμαστε σε εκπληκτική φόρμα. Η Ελένη Μπούντου θα μας ενημερώσει ποιον φιλοξενούμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα πάμε μια βόλτα στην Ελβετία και θα πάμε στον δημοσιογράφο τον Κρίστοφ. Ο οποίος θα μας βοηθήσει, έτσι βρέθηκε στην Ελλάδα, βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βασιλεία και νομίζω ότι πολλά περισσότερα και από το μέτωπο των τραυματιών, των απουσιών της Βασιλείας θα μας τα πει όλα ο Κρίστοφ. Κρίστοφ, good morning from Greece. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη from Basel. Hello. Καλημέρα, hello, hello. How are you? How was your experience in Greece? Oh, we are fine. It was a great experience. So I didn't know Thessaloniki. It was the first time for me. And I loved the charming city and I loved the Tumba Stadium, the atmosphere. It was quite a perfect football evening. So from the side of the FC Basel, the result is not the best, but there is still hope for next Wednesday. Okay, give us 2 minutes to translate. Εντάξει, μας είπε ότι του άρεσε πολύ η Θεσσαλονίκη, η Τούμπα. Δεν την ήξερε, αλλά πάω και είναι πρέσβης. Η ατμόσφαιρα που έζησε στην Τούμπα, όπως είπε, δεν ήταν καλό αποτέλεσμα για τη Βασιλεία, αλλά υπάρχει και υπάρχει το παιχνίδι, η ρεβάνς, το δεύτερο παιχνίδι. Λοιπόν, πώς είδε το παιχνίδι καταρχάς, έτσι? Κρίστοφ, what are your thoughts about the first match? It was a difficult one, but we expected this because everybody knows there are a lot of changes in the Basel team, and everybody knows that Thessaloniki PAOK is a quite experienced team. Was a cup winner, second in the Greek league, so nobody thought it would be an easy match, and so it comes. Μας λέει ότι ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο, το περιμέναμε και λόγω των αλλαγών που είχε η Βασιλεία και λόγω του ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, όπως είπε, είναι ο κυπελούχος Ελλάδος, τερμάτισε πέρσι δεύτερος και όντως έτσι αποδείχθηκε το παιχνίδι του πρώτου. Βασικά, περίμενε ο ίδιος την αλλαγή σχηματισμού από τον Βίκη και αν υπάρχει όντως θέμα αντικαταστασίας του, όπως διαβάζουμε δεξιά-αριστερά. Κρίστοφ, are you aware of this formation, the change of formation from Mr. Vicky, and if it has so many problems in Basel and maybe he's going to leave? I think keep calm. I think one or two matches won't change anything. They got in a year ago when there was a big change in the club. The new owner, new trainer, new sports director. A lot of changes in the squad, like every year. You know, Basel being 8 times champions, playing Champions League and all the young, talented players. 1 or 2 years later, they are gone to a bigger club, to a bigger league. So it's a difficult situation now. A really difficult start into the season. But I don't think that overnight the people will change everything. So it's a difficult situation for Rafael Wicki, sure. Like Marco Strella said yesterday at the airport in Thessaloniki on the way back to Basel,
We have to find back immediately winning games, and the first one will be on Saturday in Neuenburg against Xamax. This is a team coming back to the first league. They won the first match. It's an artificial surface in Neuenburg. So that will be another difficult game for Basel. But now it's time to start to win. Mm-hmm. Okay. Μας είπε ότι ουσιαστικά είπε στην αρχή το keep calm, δηλαδή να, πρέπει να μείνουμε ηρεμοί. Να ηρεμήσει λίγο, ακριβώς. Να ηρεμήσουμε όλοι και φυσικά η Βασιλεία. Είπε ότι η Βασιλεία από πέρσι μπήκε σε μια διαδικασία έτσι, πολλών αλλαγών με καινούργιο προπονητή, καινούργιο τεχνικό διευθυντή, αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της και μάλιστα οι καλοί νεαροί παίχτες που βγήκαν αυτά τα 1-2 χρόνια πλέον συνεχίζουν αλλού. Οπότε είναι μια δύσκολη κατάσταση για το σύλλογο. Σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως μας είπε και για τον προπονητή, τον Ράφαελ Βίκη. Mm-hmm. Και μας είπε επίσης ότι πριν την αναχώρηση της Βασιλείας για να επιστρέψει στην Ελβετία, κάνανε μια κουβέντα με τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Στρέλερ, τον Μάρκο Στρέλερ, ο οποίος τους είπε ότι ουσιαστικά η ομάδα πρέπει σε πρώτη φάση να επιστρέψει, να κάνει μια νίκη, να ξαναβρει δηλαδή έτσι καλή να ψυχολογία. Παίζει το Σάββατο. Mm-hmm. Παίζει το Σάββατο δεύτερη αγωνιστική στην Ελβετία με την Ξαμάξ, που μας είπε, και μάλιστα παίζει σε συνθετικό χλωροτάπητα. Και μια ομάδα που ανέβηκε τώρα κατηγορία και ψάχνει τη νίκη, έτσι, να επιστρέψει με θετικό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε και με νίκη στην πρώτη αγωνιστική η Ξαμάξ. Δεν το πιάσα αυτό στα λεγόμενα του. Βασικά, αν μπορεί να μας ενημερώσει τι γίνεται για τους τραυματίες. Με τον Πεντρέτα κυρίως. Τον Πεντρέτα και τους προηγούμενους που δεν αγωνίστηκαν. Κρίστοφ, how about the injured players? What is the situation about this? About these players? We still yet not know. Yesterday at the airport, he has still hurt in his right foot. It seems not an easy situation for him. The medical staff said today there will be a closer thing. They would try to find out how difficult this injury is, but yesterday a lot of blood was in the red foot, you know, so it needs a few more hours to get a surgery, and we still not know. Maybe later today the club will communicate something about that issue. Mm-hmm. Αναφέρθηκε κυρίως στο Πετρέτα που λέμε. Είπε ότι ακόμα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση. Πιθανό σήμερα να υπάρξει κάτι καινούριο. Πονούσε χθες κατά την αναχώρηση της Βασιλείας για την επιστροφή. Αν κατάλαβα καλά, εννοούσε αιμάτωμα σε αυτό που είπε στο δεξί του πόδι. Το οποίο δεν πατούσε καν. Ναι, έτσι, όταν δεν μπορούσε να το πατήσει και πονούσε πολύ. Αλλά περιμένουν την επίσημη ενημέρωση από τη Βασιλεία, γιατί από χθες ουσιαστικά είναι σε φάση εξετάσεων και όλα αυτά. Αν μπορεί να διευκρινίσει για τις υπόλοιπες απουσίες που είχατε στο πρώτο παιχνίδι. About the other players that weren't available in the first match. Yes, let me tell you one information more about Petretta and the right side of Basel. So yesterday at the airport, Marco Strella and Rafael Wicki told us that they are thinking about to get another player on the right side. You know, we lost Michael Lang to the Bundesliga, to Mönchengladbach, and he was 3 years. He was playing the right side every time, and now there's a change. They thought Taulan Chaka can play this position. But now he's also injured, and a young player, Neftali Manzambi, they tried to let him play this position, but he's an original striker, and now he says, oh no, I don't want to play the right defender side. And now the situation is that this young player may be looking for a new club. Then Silvan Widmer came, a very experienced player from the Serie A, from Udine. But he was ill. He can't play in. He couldn't play in Thessaloniki, and I think he will be ready on next Wednesday. Mm-hmm. But they are thinking about options on this right side. So maybe till end of August in the next weeks,
It's possible that they will buy a new player for the right side. It's possible. Mm-hmm. Depends on the injury of Raul Petretto and how serious it is. So. Mm-hmm. Okay. And your question was about the other players. Yes about Widmer. You told us Chaka, players like that. Yeah. The players are well, so there are no other injuries out of this game. They are well, but they are disappointed. They are well disappointed. They all know that they have to come back to win games. It is a difficult situation after losing championship and the cup last season, and now all the perfect games in the Champions League last autumn. They are far away, far away, and now it's the most important thing is to go through against Park next Wednesday. Mm-hmm. Okay. Just a minute, translate all of this. Αρχικά μας εξήγησε πώς είχε κατάσταση στο δεξί άκρο της άμυνας και με αφορμή τον τραυματισμό του Πετέτα. Μας είπε ότι η Βασιλεία έχασε φέτος τον Λάγκο, ο οποίος συνεχίζει στην Borussia Mönchengladbach, που τα τελευταία τρία χρόνια έπαιζε κυρίως στο δεξί άκρο. Θεωρούσαν ότι μπορεί να καλύψει τη θέση ο Τσάκα, αλλά ο Τσάκα τώρα είναι τραυματίας, οπότε είχαν την επιλογή του, το όνομα του παίχτη, Ματζάμπι νομίζω μας τον είπε, που είχαν στο μυαλό τους ότι μπορούν να το γυρίσουν προς τα πίσω να παίξει στα δεξιά της άμυνας. Ο ίδιος είπε ότι εγώ δεν θέλω να παίξω πίσω. Αρνήθηκε ο ποδοσφαιριστής να αγωνιστεί. Και είναι στη διαδικασία να τον δώσουν, να τον παραχωρήσουν. Έτσι προέκυψε ο Πετρέτα που έχει το τραυματισμό. Υπάρχει ο Βίτμερ, ο οποίος ήρθε, αλλά είχε την καστατερίδα, δεν έπαιξε από το παιχνίδι. Και πλέον η Βασιλεία είναι σε φάση να αναζητεί παίχτη για τα δεξιά. Αυτό φυσικά δεν επηρεάζει τώρα τη ρεβάνση. Γενικά όμως έχουν θέμα στα δεξιά και ψάχνουν παίχτη για εκεί. Τώρα. Για τους άλλους πιο πολύ έμεινε ουσιαστικά στο κομμάτι της ψυχολογίας και στη λογική ότι δεν έχουν ξεκινήσει καλά, είναι κάτι που τους απασχολεί και το πρώτο παιχνίδι δεν πήγε καλά για αυτούς και θέλουν λίγο να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Επειδή εγώ την είχα κάνει την κουβέντα μαζί τους στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά ήταν ωραία η απάντηση και το σκεπτικό που έχουν οι Ελβετοί όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν και αναφέρομαι κυρίως στις αποχωρήσεις. Mm-hmm. Θα ήθελα να το ρωτήσουμε για να ακούσει και ο κόσμος πώς είδαν το γεγονός ότι αποχώρησαν τρεις βασικοί παίκτες και αν θεωρούν ότι καλύφθηκαν τα κενά οι αποχωρήσεις αυτών των τριών βασικών. Κρίστοφ, FC Basel this summer lost three very, very important players. Key players. And we saw that there's no, you know, players that come for their position after these transfers. How is the atmosphere about that in the team and, you know, in the fans, in the press, all of this? Yes. So the atmosphere, it is kind of agitated, sure. The people are worried about the things are improving. It's also the same as every time. So they lost three key players, sure, but they got with Jonas Omlin, a very talented goalkeeper who played a very good season in the Super League. Mm-hmm. He's 24, sure, he has to get his own experience on the international matches, but that's like every time when Thomas Vaclik came 4 years ago, he didn't play a lot of international matches. So the FC Basel is still in a kind, an educational club and gives young players, young talents the place to improve. On the right side, for Michael Lang, Silvan Widmer, he is the number one, the number two, or let us say number three, after behind Lichtsteiner and Michael Lang, number three international team on the right side. Plays 4 years Serie A in Italy, so I think that's a good move. The only problem is he needs a little time to get into the team, to be 100% fit. So that is difficult now in the situation before the return match against Park.
And the only I agree on the in the offenses they lost Mohamed El Younoussi and all his goals and assists in the last 2 years, and he is a very talented player. That's the reason why Southampton paid approximately 20 million euros for this transfer. And Basel got a new young French player, Aldo Kalulu, grown up at Olympique Lyon, a big gay club in Europe. Played last season second league in France. And sure, you have to give him time to integrate in the Basel squad, but he is a talent. And it's the same with El Younoussi 2 years ago. He was a very young Norwegian player, came to Basel, and he needs some weeks, some months to show his best. And people are worried, me as a journalist, as a very old journalist, I think give the team a little time. But as we all know, time is the only thing you don't get in the football business. So it's difficult. That's a very big true. Okay. Λοιπόν, μας είπε ότι σίγουρα είναι λίγο, η κατάσταση είναι λίγο τεταμένη. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ανησυχεί γιατί η Βασιλεία δεν έχει ξεκινήσει καλά. Μας ανέφερε ότι στη θέση του Λάγκο, ο οποίος τα τρία τελευταία χρόνια ήταν στα δεξιά της άμυνας, ήταν ουσιαστικά και αρχηγός Βασιλείας, δεν είναι. Καλά, δεν θυμάμαι. Έχει έρθει ο Βίντμερ, ο οποίος είναι παίκτης που έπαιζε στην Σέρια τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι πίσω από τον Λάν και τον Λιχτάινερ στην εθνική ομάδα, είναι τρίτη επιλογή. Έχει εμπειρία, απλά τώρα δεν είναι διαθέσιμο στο ξεκίνημα. Είπε επίσης ότι στο τέρμα έχει έρθει ο Όμλιν, τον οποίο τον είδαμε και στη Τούμπα, που είναι ένας παίκτης που είναι 24 χρονών. Ναι, είναι ένας ταλαντούχος θεματοφύλακας, όπως τον είπε, που έχει έτσι αρκετές δυνατότητες. Ο ίδιος έμεινε λίγο παραπάνω στο κομμάτι της επίθεσης. Μίλησε για τον Ελ Younoussi, ο οποίος πωλήθηκε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπε, έχει έρθει στη θέση του ο Καλούλου, ένας παίχτης που είναι αρκετά ταλαντούχος. Τον είδαμε ως αλλαγή στην Τούμπα. Ναι, έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στη Λιόν. Πέρσι ήταν στη δεύτερη κατηγορία, όπως μας είπε. Αλλά σίγουρα ο συγκεκριμένος θέλει λίγο χρόνο μέχρι να. Ναι, είναι μια νέα μεταγραφή. Έτσι. Και όπως είπε, okay, υπάρχει λίγο. Ο κόσμος ανησυχεί της ομάδας, αλλά ο ίδιος ο δημοσιογράφος ξέρει ότι όλο αυτό χρειάζεται χρόνο. Και όπως μας είπε, ο χρόνος όμως στο ποδόσφαιρο είναι κάτι που δεν αγοράζεται. Ναι, και δεν αγοράζεται. Έτσι είπε την πιο σοφή κουβέντα, νομίζω. Λοιπόν, πριν τον αποδεσμεύσουμε και τον αποχαιρετήσουμε, τι ατμόσφαιρα να περιμένουμε στην Ελβετία, έτσι, αν ο κόσμος θα δώσει κανονικά το παρόν, γιατί εδώ στην Τούμπα πολλές φορές αναφέρθηκαν στην απουσία του κόσμου ότι δεν ταξίδεψε, γιατί έγινε ό,τι έγινε με τα ονομαστικά εισιτήρια. Και βεβαίως, τι κλίμα εισπράττουν από τον κόσμο του ΠΑΟΚ που θα βρεθεί εκεί, αν υπάρχει έτσι κάποιο κλίμα για τους φιλοξενούμενους. Κρίστοφ, are we going to see a full stadium in the second match? At Wednesday. No, I don't think so. No, it needs a lot for a full stadium in Basel. So it needs the national game against the champion Young Boys Bern or a big club in the Champions League. I think in the moment there are not sold 10,000 tickets for this game. Mm-hmm. And 2,000 of them were sold to PAOK fans. Yeah, so 2,000. 2,000. Yeah, the club told me 2 days ago. So the fan sector has 1,800 places plus 200 more. That was a standing 2 days ago, and we have a little problem with next Wednesday because it's the 1st of August. We are in the middle of the holidays in Switzerland, yes. And the 1st of August is a national holiday. Oh. A special situation in Basel. In Basel, that's really, really special. The big party for the national holiday every year is in Basel, but the eve before 1st of August. So it wasn't possible to play the PAOK match on Tuesday,
because all the police and the security people are needed to for this big party with more than 100,000 people in our small village. And it was a big firework on the Rhine, on the River Rhine, and all those things. So the 1st of August was the only possibility for this match. But it's the national holiday, so people are not at work, and maybe we have a perfect summer here in Switzerland. Today we have more than 30 degrees, and the forecast is the weather will be fine next week too. So people will go out. So it will be difficult to get a full stadium. I think let it be 15,000-16,000 people if there will be not a wonder until next Wednesday. I don't expect more people. Okay. Thank you. Thank you very much for your this conversation, and hope to see you in Basel. I thank you. I hope also see you next Wednesday, and Orea Meras di Thessaloniki. Yes. Bye bye. Okay, thank you very much. Bye. Bye. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση πολύ, ήταν... Πολύ ωραίες πληροφορίες ναι, στο τέλος μας έδωσε. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν για το αν θα έχει έτσι αρκετό κόσμο στη Ρεβάνς. Είπε ότι... στο τέλος μας είπε ότι περιμένει περίπου 15-16.000 κόσμο. Μέχρι έχει 30 έχουν... βαθμούς και έχει πολύ καλό καλοκαίρι. Ναι, δεν έχουν πουληθεί μέχρι πάνω από 10.000 εισιτήρια. 2.000 είναι για τον ΠΑΟΚ. Όπως είπε. Ναι. Έτσι νομίζει πως ναι, τουλάχιστον αυτό μετέφεραν από την ομάδα και μας είπε ότι η 1η Αυγούστου είναι εθνική γιορτή. Η μέρα εθνική. Τι γιορτάζουν την απελευθέρωση, δεν μπορεί να μην ποτέ. Κατάλαβα, πρέπει να είναι. Το καλοκαίρι από το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι 1 Αυγούστου. Έχουμε καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, και γίνεται η γιορτή την προηγούμενη μέρα στη Βασιλεία. Περιμένουν περισσότερο από 100.000 κόσμο, μας είπε. Εκεί. Και οι αστυνομικοί πρέπει να. Θα είμαστε εκεί. Ναι, την προηγούμενη. Έχουν γιορτή. Και οι αστυνομικοί πρέπει να είναι στη διάθεση του κόσμου που θα γιορτάζει και θα είναι στους δρόμους. Και επειδή είναι και η μέρα τέτοια τέλος πάντων στην Ελβετία, εθνική γιορτή και αυτά, δεν περιμένουν και πάρα πολύ κόσμο στο παιχνίδι από ό,τι μας εξηγήσει. Είναι σε άλλο mood δηλαδή η Ελβετία από ό,τι καταλάβαμε εκεί την 1η του Αυγούστου. Ναι, Αυγούστου γιορτάζουν το καλοκαίρι. Μπράβο, για να φύγει. Ορίστε και πάρτι δηλαδή, ούτε κατά παραγγελία. Το μα δεν έχει ξανασυμβεί. Στην Ουκρανία ήταν. Στην Ουκρανία που πνεύματο, τι κοροϊδεύει όλοι του. Πλάκα μα. Δηλαδή. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Τι κοντάζουν μια μέρα, όχι τρει. Αυτό δεν το κάναμε όμω έτσι. Εορτασμό καλοκαιριού. Έναρξη καλοκαιριού. Το δικό μα το 1η Αυγούστου είναι αυτό. Το πνεύμα πώ είναι στα αγγλικά να του εξηγήσουμε. Holy Spirit. Θα σε κοιτάει ο άλλο. Δηλαδή τι λέει αυτό ο φλάκα. Το δικό μα το καλοκαίρι δεν σε κοιτάει. Τι να κάνουμε. The three. Holy. Χόλιμεν. Θρι Χόλιμεν. Τρει ιεράρχε. Τι κοροϊδεύουμε του Ελβετού για τη δουλειά και τι αρχέ. Εντάξει, ρε φίλε, μα πολεμήσανε. Λες, δεν πολεμήσανε ποτέ. Όλο στη ζούλα ήταν. Αυτό του ρωτήσουμε πώ το κάνουν. Εντάξει. Να το ρωτήσουμε πώ το κάνουν. Τέλο πάντων, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και ουσιαστικά μπαίνουμε για να δώσουμε το στίγμα και το τι γίνεται στην ομάδα μα. Τη δεδομένη χρονική στιγμή και βέβαια τι γίνεται στα άλλα τμήματα του συλλόγου. Keep calm, είπε ο Ελβετός, αλλά τα δημοσιεύματα έχουν βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Ράφαελ Βική, έτσι. Ναι. Και το όνομα αυτού, Κόλερ. Ο γνωστός, ο Τσέχος, ο Δήμετρος, όχι λογικά. Δεν νομίζω. Μαρσέλ Κόλερ, πρώην προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Αυστρίας. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Okay. Αντιλαμβανόμενο ότι υπάρχει... Πάνω, ξέρω εγώ τι να πω. Άμα βγαίνουν, βγαίνουν τα ονόματα αντικατάστασης... Έχουν γκρίνια οι συμπεθέρες. Έχουν γκρίνια οι συμπεθέρες, ναι. Έχουν χειρότερη γκρίνια της συμπεθέρας. Δηλαδή μπορεί να, η συμπεθέρα να είναι να ξεφωνίζει στα social media ναι. Και καπάκι να μαλώνει με την γειτόνισά της γιατί το σουμεδάκι το δικό μου είναι καλύτερο. Δι, είναι αυτό που τι έφτιαξες για, για τη γιορτή την άλλη εβδομάδα. Να σου πω κάτι, δεν είναι χειρότερη γκρίνια της συμπεθέρας. Όχι, εγώ διασκεδάζομαι τις γυναίκες όπως και να γκρινιάζουν. Μ' αρέσει. Πρέπει να είσαι ο πρώτος άντρας παγκοσμίως που το λέει ο... Συνδέω απευθείας, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Α, ωραία.
Τι λέγαμε. Α, η κατάσταση. Ο Μπίσεσβαλ τι γίνεται, λένε. Θα μας ενημερώσει που σε υπεύθυνοι των ανδρών, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν σου είπα τι κάνει η Παντελιάδου. Ήταν σε γνωστό εμπορικό κέντρο μαζί με την οικογένεια του πριν δύο μέρες. Την αριστοκιματική οικογένεια του, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει σύριαλ στην Αμερικανική τηλεόραση. Μαζί με μπαμπά, έτσι. Με μπαμπά, παιδιά, και τα παιδιά του δεν είναι θεϊκά. Ειδικά ο μικρός είναι με να κλαις. Για λέγε. Ναι, ήταν σε γνωστό εμπορικό κέντρο για φαγητό. Ναι. Περπατούσε κανονικά, δεν έδειχνε κανένα πρόβλημα τραυματισμού, έτσι. Έκανε τα κούτσα, ναι. Κοίταξε, ανεβάζει ρυθμούς, έχει πιθανότητες, έχει ελπίδες, αλλά τώρα με αυτές τις προπονήσεις σήμερα, αύριο, μεθαύριο, Σαββατοκύριακο, θα δούμε πώς θα πάει ο Μπίσεσβαρ. Και σε ρωτάω, Σταύρο, αν και εφόσον είναι καλό ο Μπίσεσβαρ. Ανάλογα με τις προπονήσεις που έχει χάσει. Εγώ θα τον κρατούσα για το 70 και μετά. Εγώ σου λέω ότι ξεκινάει από σήμερα. Σήμερα παρακολουθεί ένα μεγάλο μέρος της προπόνησης. Εσύ θα υπάρχει το δίλημα Κατουρί Μπίσεσβαρ. Για μένα. Ναι. Ο Μπίσεσβαρ επειδή κάνει αυτό απρόβλεπτο, δηλαδή είναι ο καλύτερος στο να κάνει το απρόβλεπτο μαζί με τον Μπέλκα, αλλά στην τακτική ισορροπία δεν είναι ο καλύτερος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ζυγίσεις. Θέλω να χάσω λίγο τακτική ισορροπία για να βρω το απρόβλεπτο ή βάζω τακτική ισορροπία και στέλνω το απρόβλεπτο εκεί που θα. Που να, τα πιθανότατα κάποια πράγματα να είναι στην κόψη του ξηραφιού. Όπως είπε πριν και ο κ. Βοσνιάδης, το ρυθμό που θέλεις να έχεις στο παιχνίδι. Άξι. Και γι' αυτό ίσως το 70. Αυτοί πιέζουν πάρα πολύ. Το είπε και ο Αλέκος στην συνέντευξη. Δηλαδή είναι 5-19 τα φάουλ. Τα 19 φάουλ τα κάνουν γιατί πιέζουν και είναι στα όρια του φάουλ όλα τα μαρκαρίσματά τους. Αλλά εσύ πρέπει να είσαι σε εξαιρετικό βαθμό συγκέντρωσης ανά πάσα στιγμή. Δεν ξέρω πραγματικά τι σκέφτεται ο Λουτσέσκου, είναι αποφάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και παίζει πάρα πολύ λεπτομέρεια. Ο Λουτσέσκου είναι καλός στη λεπτομέρεια, γι' αυτό έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον ΠΑΟΚ, γιατί η βάση πάντα είναι η ίδια. Το θέμα είναι πώς δίνεις τα κλικ για να πάρει, ναι, η ομάδα το πλεονέκτημα σε σειρές όπως αυτή, όπου ουσιαστικά οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες, με κάποια σύν, με κάποια πλήν, κάθε μία τα δικά της. Τέλος πάντων, ο Μπίσεσβαρ λοιπόν παραμένει αμφίβολος, αλλά υπάρχουν ελπίδες, αν κατάλαβα καλά, εκτός από το εμπορικό ότι πήγε. Αυτό είναι το report για τον Μπίσεσβαρ. Ότι σίγουρα έχανε το match το πρώτο, από εκεί και πέρα θα έδινε μάχη με το χρόνο, είχε κάποιες ελπίδες. Για το δεύτερο θα δούμε πώς θα πάει, ανάλογα σε αυτές τις μέρες, αυτές τις προπονήσεις. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, άλλο πρόβλημα δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Πρώτης γραμμής τουλάχιστον. Η ενδεκάδα πάνω κάτω είναι γνωστή. Η ομάδα θα δουλέψει τακτική 100% σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το διάστημα, μέχρι να πετάξουμε την Τρίτη το πρωί για την Βασιλεία που γιορτάζει την 1η Αυγούστου. Λες να γιορτάζει και την 1η Σεπτεμβρίου. Όχι. Γενικά την 1η. Όχι. Μήπως γιορτάζει την 1η Σερών. Και αν γιορτάζει την 1η κάθε εποχή, 1η καλοκαιριού, 1η φθινοπόρου, 1η χειμώνα, 1η άνοιξη. Αυτό. Εντάξει, και αυτό παίζει. Τι να γιορτάζουν οι άνθρωποι, δεν έχουν κάτι άλλο. Τα 17 τέτοια επίπεδα στο βάθος της γης της τράπεζας, π.χ. Έχω πάει εκεί, να ξέρεις. Ναι. Στη Ζηρίχη, στη Βασιλεία. Είναι τόσο ακριβώς όλα, ναι. Δεν μπορείς. Να καταλάβεις τώρα κάποιος. Γιατί εμένα πήγε φίλος. Έτσι. Να σου πω τώρα. Είναι δύο άτομα, ναι, είναι συνεργάτες μας και μου στέλνουν τώρα μήνυμα. Να τους εξομπινελίκη και τους δύο. Ένας είναι ο Μπατμανίδης και ένας είναι ο Ατρίδης. Εντάξει, ρε, εσύ. Εντάξει. Μήνυμα είναι στο Messenger, okay. Συμβαίνουν αυτά την ώρα της εκπομπής. Σε μια live εκπομπή συμβαίνουν αυτά. Σε μια live εκπομπή, ναι, τον Πινελίκη. Είναι στο live εκπομπή να πέσει. Λέγαμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα ξέρουμε τι θέλει να κάνει. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη. Στα άλλα σπορ. Πριν πας στα άλλα σπορ, να διαβάσω ένα μήνυμα που αφορά το ποδόσφαιρο. Σταύρο, έχω πεθάνει από το άγχος με τον Πασχαλάκη. Είναι πολύ ντεφορμέ. Παρατήρησα πολλές φορές τις κινήσεις του προς την εστία. Άστα να πάμε. Φοβάμαι πως θα είναι η αιτία αποκλεισμού. Φίλε, είσαι πολύ αρνητικός. Πρέπει να διαβάσεις αυτό το κατσικοπόδαλο στον αέρα τώρα. Κάντε δεν βλέπεις ότι ο άνθρωπος είναι κρούστα. Εντάξει, δεν το βλέπεις το τσομπάνι, ότι πάει να μας φάει. Το άγχος του. Το άγχος του. Το άγχος του, τι το άγχος, θα το μεταφέρουμε σε όλη την Ελλάδα το άγχος του. Έλεγε, τον έχει πιάσει το Πασχαλάκη και ο Νίκος στο στόμα του. Έλα. Όλοι τον έχουμε πιάσει, δεν είναι εκεί το θέμα. Θα μια χαρά ήταν ο Πασχαλάκης. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι. Θα γίνουν 5 σούτ στην εστία, θα βγάλει και τα 5. Θα τα βγάλει και τα 5. Ναι. Και συγγνώμη, οι άλλοι τι έχουν, Όμλιν. Και Όμλιν, Όμλιν. Έβγαλε αυτά που ήταν να βγάλει αυτός, εντάξει. Και έφαγε 2. Έφαγε 2 όμως. Ναι. Ωραία, αυτή τη στιγμή το κάρμα, η άβρα, είναι με τον Πασχαλάκη.
Τέλος. Και η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι τέτοια που ο Πασχαλάκης θα κάνει 5 επαφές στο παιχνίδι. Τι να κάνουμε τώρα. Ένα σουτ στην εστία είχαν οι Κλάνες και το βάλανε. Τι να κάνουμε. Και έτσι όπως έκατσε με την μπάλα να παίρνει ύψος, φάλτσα. Δεν είναι ίδια τέτοια. Άσε με τώρα. Δεν είναι. Πες την κάλτσα να μην τα στέλνει αυτά και να μην μιλάει. Θυμάμαι έναν συνάδελφο που είχε κάνει τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ συνέντευξη παραμονές αγώνα. Ήταν έτσι με το χέρι ο τερματοφύλακας ο Φερναντές μπροστά σε ένα τρένο. Ωραία. Ότι και γράφει, σταματάει και τρένα. Ωραία. Και πάμε στην νίκη και τρώμε 4. Δεν τα μιλάμε αυτά. Δεν τα μιλάμε. Εγώ στη ζωή μου δεν γράφω ποτέ για τον τερματοφύλακα, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κέρδισε τον Όμπελ. Παραμονή αγώνα δεν θα γράψω. Θα γράψω την επόμενη του αγώνα. Έστειλες μήνυμα σε μια εκπομπή που είναι άκρος προληπτική. Δεν σε είναι αυτά. Απλά προληπτική. Έτσι κρατάει όλα. Δεν ξυριζόμαστε τη μέρα του αγώνα. Δεν μαμάμε τη μέρα του αγώνα. Ωραία. Γιατί θεωρούμε ότι χάνουμε το βαθμό συγκέντρωσης. Δεν σχολιάζουμε τίποτα μεταξύ μας κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τελευταία φορά τη μέρα του αγώνα έβρεξα. Για πες. Πριν τον αγώνα. Στο πάω κάρι 0-1, με χαβί του. Συγχαρητήρια, μεγάλη επιτυχία. Ναι, έκτοτε. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν πάει να εμφανιστεί μπροστά μου η Ναόμι Κάμπελ ξαναμένη. Τίποτα, άμα παίζει ο Πάοκ εκείνη. Μόνο εμένα και τα λοιπά, όχι. Δεν υπάρχει. Έχουμε 79 γούρια. Δεν θα μας τα τρώτε, παιδιά. Ξεκάθαρα. Δεν το μιλάμε. Εδώ στην ώρα του αγώνα πάω να πω κάτι και μετά γίνονται συνειρμοί και μαζεύεται, πάει στην άκρη. Παιδιά, Πάοκ είναι πολύ συγκεκριμένο κλαμπ. Έχει τη λειτουργία του. Τα γούρια όλοι πρέπει του. Να είμαστε συγχρονισμένοι. Ξέρουμε ποια είναι τα κουσούρια του. Ξέρουμε ποια είναι τα καλά του. Η ψυχολογία που δουλεύουμε από εδώ και στο εξής είναι η πάρα πολύ απλή. Πάω και είσαι πια βασιλεία, πάμε να τους πάρουμε το κεφάλι, γκολ θα βάλω, τέλος. Εδώ πήγαμε στην Τότεναμ με τον Γιώργο Γεωργιάδη του Μητρουσίου αριστερό εξτρέμ, χωρίς Βιερίνη Αλίνο, με τον Κώστα Σταφυλίδη του Ακροπόταμου Κυρκής, πρώτο παιχνίδι στη ζωή του, και πήραμε διπλό από το 36 με 10 παίκτες, γιατί πουλούσαμε τρέλα του πια Τότεναμ. Αυτό πάμε να κάνουμε μια εβδομάδα. Πάμε να πουλήσουμε τρέλα. Έχουμε την αύρα. Είμαστε ΠΑΟΚ. Δεν την τρώμε την ομάδα. Άπειροι νεαροί. Έχω άδικο. Εγώ τα ξέρω. Έχω δουλέψει μαζί σου. Δουλεύω μαζί σου. Έχω άδικο. Λάκα κάνεις. Έχω άδικο, Νίκο. Εγώ και εγώ έχω δουλέψει μαζί σου. Θα χάσω εγώ τον πινελίκι που έχω φάει την ώρα του αγώνα που πάω να σχολιάσω. Και όλοι βέβαια που έχουν δουλέψει μαζί σου και δουλεύουν μαζί σου και δεν ξέρουν. Και την ώρα του αγώνα στο κοινό group, στο κοινό chat που έχουμε, πάμε να σχολιάσουμε κάτι. Ναι. Την ώρα του αγώνα, ένα πρόσωπο, μία φάση, κάτι. Ναι. Και έχει φύγει η Μπινελίκη. Αυτό πιάνει και σε άλλους αγώνες όμως. Δεν έχει να κάνει μόνο με πάω. Και σε άλλους αγώνες, ναι. Είναι κανόνας. Δεν μιλάς στο παιχνίδι. Μια φορά ο Παρασκευαίδης πούλησε τρέλα πριν λήξει παιχνίδι. Στο βόλεϊ και φάγαμε 8-0 σερί. Ναι. Δεν θυμάμαι. Κάτι όποιο άθλημα και να είναι. Δεν βγάζεις γλώσσα, γιατί είμαστε ταπεινό προσφυγικό σωματείο. Δεν βγάζεις γλώσσα πριν λήξει. Άλλο την τρέλα που πουλάμε, πάω κρίσε. Γλώσσα δεν βγάζεις. Δεν υποτιμάς τίποτα. Γιατί θα έρθει να πούμε, θα φυσήξει ο αέρας. Ωραία, και θα πάει μπάλα στο ξεκάνα γάμα. Δεν μιλάμε για τον μπάσκετ. Στο μπάσκετ δεν μιλάμε ποτέ, άστο. Γιατί μιλάμε για τον μπάσκετ. Εκεί όταν μιλήσουμε κάτι, ωραία, ξαφνικά λέμε, ξέρω εγώ πώς είναι αυτός ο Ακομοδίνο, ο playmaker του Εθύμνου. NBA σε 1,5 χρόνο. 28 πόντους στο κεφάλι. Ναι. Ωραία, δεν γίνονται παιδιά. Στον αθλητισμό μερικά πράγματα η αύρα τα οδηγεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν παίζουμε με αυτά. Δεν παίζουμε. Υπάρχουν γούρια. 1, 2, 3, φτού και βγαίνω. Τώρα μίλησε ο άλλος στον Πασχαλάκη. Τρέμω λέει. Άμα τρέμεις εσύ ρε τα γάρι και τρέμω και άλλοι 20.000, θα το καταλάβει. Έτσι είναι. Με θετική αύρα στον Πασχαλάκη πάμε. Πασχαλάκης είναι, έκανε μια εκπληκτική χρονιά πέρσι. Ξεκίνησε με ένα γκολ το οποίο φταίει και αυτός. Δεν φταίει μόνο αυτός. Δηλαδή ο Κρέσπο ξέχασε τον παίκτη. Δεν φταίει ο Κρέσπο. Φταίει. Ωραία, ο Βιερίνια έφυγε να πάρει την μπάλα. Ενώ δεν έχει τελειώσει φάση. Φταίει και ο Άντρια. Όλοι φταίνε. Ωραία. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Αν το τρώγαμε στους 45 θα έφταιγε αυτός που νομίζω ποιος ήταν, ο Μαουρίτσιο και ο Πρίγιοβιτς που πουλήσαν την μπάλα, αντί να την κρατήσουν. Όλοι κάνουν λάθη οι αθλητές. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε μες ανατολικό. Δηλαδή εμείς δεν κάνουμε λάθη. Πώς εγώ στη μετάδοση τον Παλάντα τον είπα κάλαντα. Ωραία. Το τι να κάτσω δεν να βρήκα κάνω. Ποτέ. Θα βγει κάποιο μήνυμα και θα πει ακούω τη μετάδοση του Κόλκα και τρέμω.
Ναι, δηλαδή, ο Μπαλάντα, ο Κιλαράς Μπαλάντα, αλλά τον μιλάμε τώρα, αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος. Κάτι, πολύ καλός Κολομβιανός διεθνής. Ναι. Έχεις πιάσει τον Ριβέρος με το που ήρθες στην επόμενη του παιχνιδιού. Δεν μπορούσα να πω το όνομά του, δεν είπα κάτι καλός παίχτης. Μην χρειαστεί να το πεις. Εσύ τον έπιασες. Να κάνουμε μια πρόβα με τον Ριβέρος. Ριβέρος. Όχι, τώρα το θυμάσαι σίγουρα. Τώρα το θυμάσαι. Τέλος πάντων, αυτή η διαδικασία, παιδιά, ακολουθείτε εδώ πέρα στο ΠΑΟΚ 24. Προσέχουμε τι λέμε, πώς το λέμε και πάντα στο μυαλό μας, ό,τι και να συμβαίνει. Δηλαδή, εγώ μπορεί να έχω κάτι στο μυαλό μου που εσύ, σαν ακροατής, δεν μπορεί να το καταλάβεις. Δεν φταίς εσύ, αλλά εγώ πρέπει να τηρήσω τους 522 κανόνες που έχω στο μυαλό μου για το πώς συμπεριφέρομαι σε θέματα ΠΑΟΚ. Ωραία. Παραμονές αγώνα, ειδικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για τη βλακεία υπάρχει στο μυαλό μου. Δηλαδή, μπορώ να πιστεύω ότι κάποιος που έγραψε σε ένα τσάτ κάτι είναι υπεύθυνος για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. Και θα δεινοπαθήσει, δηλαδή, φίλε ακροατή. Για τον αποκλεισμό της Έστεσουτ, θεωρώ υπεύθυνο αυτόν που αποφάσισε να ανακοινώσει τον Καντουρί στο 60-1-0-0. Το αεροδρόμιο που σε καλωσόρισε, δεν το θεωρείς υπεύθυνο? Όχι, θεωρώ ότι ο υπεύθυνος για τον αποκλεισμό της Έστεσουτ είναι αυτός που έδωσε, ο αφελής που έδωσε εντολή στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ανακοινώσει παίκτη την ώρα που η ομάδα παίζει την πρόκριση στους ομίλους του Europa. Αυτός δηλαδή είναι μυρωδιάς. Πρέπει να λιθοβοληθεί, δηλαδή, αύριο. Δεν νοείται το κεφάλι μου αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε. Αυτός φταίει. Ούτε ο Λουτσέσκου, ούτε οι παίκτες, ούτε ο Στανόγεβιτς. Αυτός που ανακοίνωσε τον Κατουρί φταίει. Γιατί παίζει με τους πλανήτες. Με την αύρα. Με την αύρα. Τι κάνεις, ρε αγόρι μου. Τι κάνεις. Πήραμε τον Κατουρί, ωραία, δεν πήραμε το Μέση. Καλός παιχτάρα που λένε μου. Το πιστεύω πολύ ο Κατουρί. Σήμερα που μιλάμε. Ωραία. Αλλά να τελειώσει το παιχνίδι. Να προκριθούμε, να μην μου δίνει στην πλάτη χτυπήματα μια 80χρονη γιαγιά fan της Έστεσουτ, don't worry, don't cry και τέτοια. Εντάξει, να μην έχω αποκλειστεί από ομάδα που βιώνοντας από το ξενοδοχείο την άλλη μέρα, ωραία, ο προπονητής της είχε το καρότσι και πήγαινε στη Λαϊκή. Εντάξει, να μην αποκλειστώ από ομάδα, ωραία, που με χαιρέτησε το αεροδρόμιο. Και εσύ άπειρε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ποιος είσαι δεν ξέρω. Δεν το ψάξα γιατί θα σου έκανα κακό. Ανακοινώνεις παίκτη στο 60. Άμπαλε. Δηλαδή, σηκώθηκε στο post και καπάκι φάγαμε το πρώτο. Ακριβώς, ναι. Με το που σηκώθηκε το post. Κάνω μετάδοση. Μου στέλνετε στο chat ότι ανακοινώθηκε. Σηκώνω το κεφάλι. Γκόντος 1-0. Άντε, αυτό έγινε ακριβώς. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ομάρ Ελ Καντουρί. Εγώ θέλω να πω εκείνη την ώρα στη μετάδοση, όποιος το έκανε να ψοφήσει τώρα. Γιατί έχει και κάποιους σφιγμούς, δεν έχει την ψυχραιμία που έχει τώρα. Ναι. Και ξέρεις ότι η ομάδα δεν και είναι καλά. Είναι πολύ ψύχρεμος εσύ. Ναι. Όχι, τώρα δεν έχω εκνευρισμό. Εξηγώ την κατάσταση. Εντάξει. Τώρα λοιπόν, εκείνη την ώρα λοιπόν, θες να πεις αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρεις ότι η ομάδα δεν είναι καλά. Ξέρεις ότι αυτός εδώ έπαιξε με την αύρα. Το έχει φάει. Και βλέπεις τα ταγάρια ότι δεν μπορεί να κρατήσουν με τίποτα. Ναι. Και παληθεύεται στο αμέσως επόμενο λεπτό, έτσι, το όλο σκεπτικό σου. Εκεί λοιπόν τι να πεις την ώρα της μετάδοσης. Που δεν μπορείς να πας ένα τηλέφωνο να πεις ποιος είναι, μόνο το ένα, το άλλο, το παράλλο. Να ρωτήσω κάτι. Από όλα αυτά τα οποία μας περιέγραψες και σε γενικές γραμμές τα ξέραμε. Νομίζω το χτύπημα της γιαγιούλας στην πλάτη με τον Don't Cry πρέπει να σε πείραξε περισσότερο από όλα. Τη βλέπω, εκεί έχω σκοτεινιάσει ήδη. Τη βλέπω και λέω: δεν μπορεί να έχω αποκλειστεί από αυτούς. Δεν μπορεί να έχω αποκλειστεί από αυτούς. Ωραία. Ρε, σου λέω: ξέρεις τι να βλέπεις τον προπονητή της ομάδας που σε απέκλεισε. Την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα το πρωί με το που βγαίνεις από την τσάντα του ξενοδοχείου και ξέρεις ότι έχεις τρεις πτήσεις και θα είσαι 20 ώρες στον δρόμο. Να φεύγει με το καρότσι αυτό που να με πληρώνουνε. Δεν το αγοράζω. Εντάξει, το καροτσάκι αυτό που κλείνει από πάνω με τα ψώνια, ρε. Και να πηγαίνει στη Λαϊκή. Δηλαδή, λες, είναι η τοπική candid camera, έχει μάθει ποιος είμαι, ωραία, και με γλεντάει. Είπε τον προπονητή το βράδυ, κοίτα να δεις, έχουν ένα φλάκ αυτοί, ψυχοπαθή, ωραία. Μένει εκεί. Μένει σε αυτό το ξενοδοχείο, έχουν ζητήσει ξυπνητήρια από την reception τάδε ώρα, πετάνε τάδε ώρα, ωραία, γιατί ξέρουμε και το αεροδρόμιο, το οποίο σε χαιρετάει, εντάξει, σε καλωσορίζει. Ωραία, στήσει την απέξω και την ώρα που βγαίνει, παίρναμε το καρότσι. Μιλήσατε με τον προπονητή. Τι να μιλήσουμε, ε. Αμόκ. Ωραία. Και του δίνεις μία εκείνη την ώρα. Λέει, σας τα διάλα. Παπ.
Κερδίζει μια κλωτσιά. Δεν έχω δίκιο. Έχεις. Ε? Έχεις. Μπράβο, Ελένη. Νομίζω ότι το σύμπαν συνομότησε για να περάσει δύσκολα. Ναι. Και καπάκι ανακοίνωση που βρίσκεται στου δημοσιογράφου. Όλη αυτή η κουβέντα τώρα με αφορμή το μήνυμα του φίλου για το Πασχαλάκι, ρε φίλε. Ναι, όχι, όχι, για να έχω δίκιο. Είναι γενικότερη πολιτική και φιλοσοφία. Είναι παιδιά, για να καταλάβει. Ο ΠΑΟ για να είναι, υπάρχει το μεγαλείο του. Πρέπει να σκεφτόμαστε όλες τις παραμέτρους. Πού θα το καταλάβει τώρα. Είπε ο Σβάκ, τα 7 γκολ που λέγαμε πριν. Όταν πηγαίναμε στο φιλικό, τραλαλά, τραλαλά, τραλαλά. Πάρ τα 7. Δεν έχει τραλαλά από τότε, ούτε με το τελευταίο χωριό του πλανήτη. Τέλος πάντων, στον ΠΑΟΚ δεν ξέρεις ποτέ πού θα σου έρθει. Και πρέπει να σκέφτεσαι τις αρχές του. Ωραία. Κάποια πράγματα έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό σου. Για κανέναν παίκτη δεν τρέμουμε, παιδιά, η ομάδα είναι πολύ καλή. Παρακαλάμε να είναι όλοι σε ένα βαθμό συγκέντρωσης καλό. Τίποτα παραπάνω. Γιατί έτσι όπως τα κάναμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην πιστεύουμε σε αυτήν την ομάδα. Μια χαρά θα είναι. Μια χαρά θα είναι, ο καλύτερος παίκτης θα είναι. Μια χαρά θα είναι. Εντάξει, αυτά. Φτάσαμε στις 2 και εμείς, Ελένη Μπούντου. Με σε ευχαριστούμε έτσι για τη συνεργασία όλο αυτό το διάστημα. Ειλικρινά. Να είστε καλά, παιδιά. Πραγματικά. Ευχόμαστε να ξεκουραστείς στο διάστημα των διακοπών σου και να γυρίσεις πραγματικά με όρεξη, με διάθεση. Γιατί όντως η περίοδος της άδειας και των διακοπών, ρε παιδί μου, είναι ευκαιρία για νέους στόχους, για ξεκούραση. Θα τα πούμε Τετάρτη όμως, Νίκο. Θα τα πούμε Τετάρτη. Εγώ δηλαδή σου λέω τώρα το σχολείο και εσύ μου λες θα τα πούμε Τετάρτη. Σου λέω, θα τα πούμε Τετάρτη, έτσι. Τετάρτη θα πούμε πάλι σε ποδοσφαιρικό mood. Όχι από εδώ, από εκεί. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από εμάς, ακολουθεί. Να είστε καλά, να μου τον έχεις ψύχρεμο. Έτσι. Καλά. Ψύχρεμο. Και εσείς με τα μηνύματά σας να μου τον κρατάτε ψύχρεμο. Καλά εσείς να περάσει, Ελένη. Ραντεβού αύριο. Εμείς ραντεβού αύριο ξανά στις 2. Ακολουθεί και ο Ρος Παναγιωτίδης εδώ μέχρι και τις 3. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.